ώστε να φανταστείτε τον εαυτό σας μακριά από τη σκηνή, μακριά από... Πώς, μια χαρά, ναι. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου πολύ μακριά από τη σκηνή, μακριά από την τηλεόραση, μακριά από αυτούς τους χώρους. Έχετε πειραματιστεί και με άλλα πράγματα. Είχατε ανοίξει, νομίζω, και ένα μαγαζί. Βεβαίως, όλα αυτά έχουν γίνει για επιβίωση κατά καιρούς. Με τη γυναίκα σας, πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε μαζί από το 82. Θυμάστε την πρώτη φορά που την είδατε και πώς έγινε και φτάσατε στο σήμερα? Θυμάμαι, θυμάμαι. Την γνώρισα στο σπίτι που νίκιαζε ένας φίλος, το οποίο ήταν δικό της. Εμφανίστηκε ένα κοριτσάκι για να πάρει το ενίκιο. Δεν μου έδωσε μεγάλη σημασία, αλλά είδαμε στα μάτια του ότι κάτι, κάτι ένιωσε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή την κάλεσα να έρθει στο θέατρο. Ήρθε στο θέατρο κάποια στιγμή και από τότε μείναμε μαζί. Νομίζω ότι κάπου είχατε πει ότι πριν γνωρίσετε τη γυναίκα σας ήσασταν λίγο πιο άτακτος εισαγωγικά. Κοίταξε, όταν είναι κανείς αδέσμευτος, ναι. Αν αυτό μπορεί κανείς να το πει, να πει αυτή τη λέξη, ότι ήμουν άτακτος, να ήμουν άτακτος. Ξέρω ότι σας είχαν δοθεί ευκαιρίες ώστε να φύγετε και στο εξωτερικό να δουλέψετε. Πώς, βέβαια. Είχα δοκιμάσει μάλιστα. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή, ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένος και επέστρεψα εδώ πάντα με τη σκέψη ότι θα ξαναγυρίσω πίσω. Και έξω δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς καριέρα. Μπορεί να είχα κάνει. Εγώ αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να έχω κάνει. Αλλά και πάλι δεν το έχω μετανιώσει. Εδώ δεν έχω κάνει την καριέρα που έπρεπε εδώ. Και δεν την έχω κάνει γιατί εγώ ευθύνομαι, δεν ευθύνεται κανείς άλλος. Γιατί? Δεν κυνηγούσα την καριέρα. Κυνηγούσα περισσότερο τη ζωή, δηλαδή με ενδιαφέρει περισσότερο η ζωή μου, η προσωπική μου ζωή και κατά δεύτερο λόγο η καριέρα. Δηλαδή έχω αποφύγει πολλές φορές και δουλειές και δεν έχω κυνηγήσει δουλειές για να είμαι περισσότερο χρόνο κοντά στους δικούς μου. Γιατί να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε ότι... Τηλέφωνο για δουλειά έχω σηκώσει μόνο μια φορά και ντράπηκα που το έκανα γιατί η απάντηση ήταν ας πούμε κοφτή, ότι έχουν κλείσει ρόλοι και έτσι ήτανε. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν